Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταματίου. Ο κύριος Σταματίου, να υπενθυμίσω, είναι στην Αθήνα υποδιευθυντής στην Ιντεραμέρικα, υποδιευθυντής ανθρώπινου δυναμικού. Έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο αυτό. Έχει δουλέψει σε εταιρείες όπως η Procter & Gamble, στη Shell. Γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Έχουμε δουλέψει μαζί έτσι και έχουμε βρεθεί σε ημερίδες με θέμα την αγορά εργασίας, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αν θέλετε λοιπόν τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και προς την κυρία Μουγκαράκη και προς τον κύριο Σταματίου και έχετε μπροστά σας μικρόφωνα αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι ή να προσθέσει κάτι. Ή και να διαφωνήσει. Ακριβώς. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον κύριο Σταματίου τώρα που μας είπε κάποια πράγματα. Πέρα από τα τυπικά προσόντα, μας είπε τι άλλα προσόντα χρειάζονται στη δουλειά. Πώς μπορούμε αυτά να τα μεταφέρουμε στον υποψήφιο εργοδότη μας, ή καταρχήν μέσω του βιογραφικού και μετά μέσω της συνέντευξης, κυρίως μέσω του βιογραφικού, γιατί όπως είπε και η κυρία. Μισό λεπτό. Η κυρία Μουγκαράκη. Στο screening των βιογραφικών, πώς μπορεί να φανεί ούτως ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση και να το δείξουμε μετά και από κοντά. Έχετε ακούσει την ερώτηση? Εγώ δεν έχω ακούσει καλά την ερώτηση, αν μπορεί να την επαναλάβετε, αν αναφέρετε σε μένα. Ναι. Πώς μπορεί κάποιος υποψήφιος να περάσει αυτά τα προσόντα, τα μη τυπικά που έχει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει, να τα περάσει στον υπεύθυνο που του παίρνει τη συνέντευξη, να καταλάβει δηλαδή η εταιρεία, τελικά πέρα από το πτυχίο του, πώς να αξιολογήσει μάλλον η εταιρεία τα προσόντα αυτά που θέλει να παρουσιάσει ο υποψήφιος. Ναι. Καταρχήν, ας μην έχει αμφιβολία ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης με κάποιο τρόπο θα ζητήσει να μάθει λίγα περισσότερα πράγματα από τις σπουδές του. Εκεί βεβαίως θα έχει τη δυνατότητα, πιθανώς να είναι και πολύ συγκεκριμένο στην ερώτησή του και να του πει, ας πούμε, για παράδειγμα, πείτε μας ένα παράδειγμα, τι κάνατε σε μια περίπτωση που χρειάστηκε να πάρετε μια πρωτοβουλία. Οπότε αυτό είναι μια πολύ ευθεία ερώτηση και, και εκεί βεβαίως μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα από την προσωπική του ζωή. Στην περίπτωση που δεν είναι τόσο σαφής η ερώτηση, σίγουρα η κουβέντα θα κινηθεί στο τι πράγματα έχει κάνει ή τι πράγματα μέχρι τώρα για τα οποία ήταν ιδιαίτερα περήφανος ή έχει επιτύχει πέρα από τις σπουδές του, όπου εκεί βεβαίως ο καθένας, χωρίς να προσπαθήσει ούτε να πει ψέματα, ούτε να πει να υπερτονίσει κάποια του άλλου, ένα διάλογο, θα μπορεί να αναφερθεί σε αυτά για τα οποία πραγματικά ήταν ιδιαίτερα περήφανος. Και όταν αναφερόμαστε για κάτι για τα οποία έχουμε πετύχει και αυτό μας έχει δώσει χαρά, είμαστε σίγουροι και ο τρόπος που θα το πούμε με τέτοιο τρόπο που θα καταλάβει ο άλλος ότι ήταν μια δικιά μας επιτυχία και ένα δικό μας επίτευγμα και δεν αφορούσε κάτι το οποίο ακούσαμε τυχαία και προσπαθούμε να το περιγράψουμε. Οι άνθρωποι που είναι απέναντί σας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνήθως πολύ μεγάλη εμπειρία, βλέπουν συνεχώς και καθημερινά, μπορώ να πω, ανθρώπους και υποψηφίους. Οπότε μπορούν και έχουν αποκτήσει τις ικανότητες εκείνες για να κρίνουν αν αυτό που λέτε είναι πραγματικό και να κρίνουν αν όντως έχετε τα στοιχεία αυτά στο βαθμό που η επιχείρηση τα ζητάει. Ναι, νομίζω ότι και μέσα από το βιογραφικό βγαίνει οπωσδήποτε η εικόνα, το προφίλ του υποψήφιου, τι έχεις κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι όσο μπορείτε, είπε και η κυρία Μουγκαράκη, να κάνετε πράγματα στη διάρκεια των σπουδών, ίσως και πιο πριν. Όλα αυτά, ο εθελοντισμός, η πρακτική άσκηση, είναι πράγματα τα οποία γράφεται στο βιογραφικό σας. Οτιδήποτε έχετε κάνει, είναι καλό να γράφετε, να αναφέρετε στο βιογραφικό σας. Και από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κ. Σταματίου, ένας έμπειρος άνθρωπος, ο οποίος θα αξιολογήσει το βιογραφικό σας, θα τα δει, θα τα αξιολογήσει και βέβαια μέσα από τη συνέντευξη, το πώς θα σταθείτε, τι θα πείτε, πώς σας ενδιαφέρει η θέση. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Βασικά, εγώ θα ήθελα να πω ως απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση ότι η συνοδευτική επιστολή
αποτελεί ένα καλό τρόπο ώστε ο άλλος να προωθήσει τον εαυτό του και να πει τους λόγους για τους οποίους θέλει να καταλάβει τη θέση εργασίας που προσφέρεται. Και εκεί πέρα ουσιαστικά δεν αναλύει τόσο τα τυπικά προσόντα, όσο τις ιδιότητες που έχει στο χαρακτήρα του και θα τον βοηθούσε να ανταπεξέλθει στη συγκεκριμένη θέση. Ωραία. Ναι. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Μουγκαράκη? Σίγουρα η συνοδευτική επιστολή είναι πολύ σημαντική, αλλά η συνοδευτική επιστολή είναι το πρώτο βήμα της παρουσίασης του εαυτού σας. Είναι πολύ σημαντικό το βιογραφικό στο κομμάτι που έχει να κάνει σχέση μετά τη θέση, δηλαδή λέμε βοηθός λογιστή. Δεν πάει να πει ότι κάποιος που έχει δουλέψει βοηθός λογιστή με κάποιον άλλον υποψήφιο έχουν κάνει ακριβώς τα ίδια καθήκοντα. Μέσα το κάθε καθήκον κρύβει μία προσωπικότητα, δηλαδή ένα συγκεκριμένο κομμάτι του χαρακτήρα που του ανατέθηκε σίγουρα. Δηλαδή μπορεί να δείτε σε πολλά λογιστήρια, σας φέρω ένα παράδειγμα, κάποιος να έχει ασχοληθεί με το ταμείο ή με το credit. Για να έχει επιλεχθεί κάποια, υπάρχουν και κάποια competence, αν το θέλετε από το κομμάτι του βιογραφικού. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Σταματίου, όλα αυτά οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν να τα αξιολογούν και να τα πιστοποιούν και να τα επιβεβαιώνουν μέσα από τη συνέντευξη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό η συνοδευτική επιστολή σε κάθε περίπτωση για τον καθένα από εσάς. Και δεν είναι μια περίληψη του εαυτού σας, είναι μια περίληψη των δεξιοτήτων σας, η συνοδευτική επιστολή. Κύριε Σταματίου, μας ακούτε? Βεβαίως. Ακούτε τις ερωτήσεις και τη συζήτηση που γίνεται, έτσι? Τις ερωτήσεις καμιά φορά δεν ακούω, την απάντηση όμως την άκουσα πολύ πιο καλά. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Άλλη ερώτηση? Ναι. Καλημέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, το πτυχίο το έχουμε σαν απόδειξη των γνώσεών μας. Για την απόδειξη των μη τυπικών προσόντων, υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό? Καλή ερώτηση. Γιατί... σχετικά, δηλαδή πόσο ας πούμε οργανωτικός από τις επιχειρήσεις, πέρα από τη συνέντευξη γίνεται αξιολόγηση και μέσα από ψυχομετρικά και ability test σε όλα αυτά, σαν χαρακτηριστικά. Οποία μετά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για κάποια άλλη εταιρεία, μας συνοδεύουν παράδειγμα, ή είναι η κάθε εταιρεία έχει τα δικά της τεστ? Ποια είναι η διαφορά? Τα προσωπικά χαρακτηριστικά αποκτούνται και φαίνονται. Ενώ τα τυπικά προσόντα πρέπει να τα διαβάσεις. Ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικά καλλιεργούνται και φαίνονται. Δηλαδή, κανένα χαρτί... υπάρχουν σίγουρα εταιρείες που μπορούν να σου πιστοποιήσουν μέσα από ψυχομετρικά τεστ και να λέει ότι σου έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα συγκεκριμένο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει ένα συμπαράγοντα σε σχέση με έναν άλλο συνάδελφό σου. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά χτίζονται. Διαμορφώνονται, αναιρούνται, αυξάνονται. Ακούγομαι? Ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όταν κοιτάζουν ένα υποψήφιο, σίγουρα κρίνουν και την εξωτερική του εμφάνιση. Και αν έχετε κάποιες συμβουλές σε σχέση με τη συνέντευξη, πώς πρέπει να ντυνόμαστε, να φερόμαστε, γιατί σίγουρα το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος είναι πώς είσαι εξωτερικά. Κύριε Σταματίου, θέλετε να μας απαντήσετε, δεν ακούσατε την ερώτηση? Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση αφορά την εξωτερική εμφάνιση, με ποιο τρόπο να δώσουμε κάποιες συμβουλές στο τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Εγώ, εντάξει, χαριτολογώντας, θα έλεγα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ρωτήσουμε, να πάμε στην μητέρα μας και να πούμε πάω και συνέντευξη, είναι καλά? Η απάντηση που θα μας δώσει νομίζω είναι πολύ σαφής και πολύ καλύτερη από αυτό που θα πούμε εμείς. Για να δώσω έτσι μια όμως πιο συγκεκριμένη απάντηση, είναι κάτι το οποίο να μην είναι τίποτα υπερβολικό πάνω μας, είτε μιλάμε για άντρα είτε μιλάμε για γυναίκα. Δηλαδή, να μην προκαλεί και να μην τραβάει την προσοχή τίποτα περισσότερο από όσο θέλουμε να τραβήξει την προσοχή η προσωπικότητά μας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι πρέπει να είμαστε
για τους άντρες. Εξαρτάται βεβαίως και από την εταιρεία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας με κουστούμι και γραβάτα σε μια εταιρεία που πιθανώς δεν το γνωρίζει ότι δεν φοράνε. Αλλά αυτό θα το διαπιστώσει την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, αν σε ξανακαλέσουν, μπορείς να μην φοράς γραβάτα ή δεν ξέρω τι. Αλλά τουλάχιστον την πρώτη φορά. Και βεβαίως να τονίσω ότι κανένας δεν αξιολογεί, ούτε πηγαίνετε για να κάνετε casting, οπότε να σας αξιολογήσουν αν είστε καλοί. Πρέπει να είστε καθαροί, πρέπει να είστε αξιοπρεπείς. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Αν και σε μια εταιρεία προσληφθείτε, κάθε εταιρεία, ο κάθε οργανισμός έχει ένα ενδυματολογικό κώδικα και ένα κώδικα συμπεριφοράς, για να μην μένουμε μόνο στο ενδυματολογικό κομμάτι, και ένα κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο θα υιοθετήσετε και θα ακολουθήσετε αργότερα. Αλλά τουλάχιστον τις πρώτες φορές δεν πρέπει, όπως και με τη συμπεριφορά σας, έτσι και με την εμφάνισή σας, να προκαλείτε, αλλά μόνο να επικεντρώνεστε σε αυτό το οποίο είναι ο στόχος της συνέντευξης. Να δουν την προσωπικότητά σας και τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας. Μια-δύο ερωτήσεις ακόμη, γιατί πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Όχι ακριβώς ερώτηση. Είμαι σύμβουλος εργασίας πάνω από 20 χρόνια. Δέχομαι ή μάλλον συμβουλεύω όχι μόνο νεαρά παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη σταδιοδρομία τους, αλλά και αρκετά μεγάλους ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές έχουν πρόβλημα να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να τον περιγράψουν με συγκεκριμένα επίθετα. Πάνω σε αυτό, οι περισσότεροι σύμβουλοι εργασίας έχουν αναπτύξει μία τεχνογνωσία με ερωτηματολόγια και όχι μόνο, ώστε να βοηθούν το άτομο που έχουν απέναντί τους να αποκτά μία σχετική αυτογνωσία και να μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του και να μπορεί να ψάχνει και σχετική τεκμηρίωση. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να είναι επικοινωνιακό αλλά να μην το ξέρει, αλλά να έχει υπάρξει μέλος πάρα πολλών συλλόγων, ομαδικών εργασιών στο Πανεπιστήμιο και πάει λέγοντας. Άρα, εφόσον με μια μικρή διερεύνηση βοηθήσουμε να καταλάβει και να περιγράψει τον εαυτό του και να πάρει το θάρρος να πιστεύει ότι δεν περί αυτολογεί, αλλά περιγράφει για να είναι πιο εύκολο να συστήσει τον εαυτό του σε μια εταιρεία, τότε παραπέμπουμε τα παιδιά στους καθηγητές που μπορούν να πιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους σε μια ομαδική εργασία, είτε στους συλλόγους αθλητικούς και όχι μόνο, στους οποίους υπήρξαν μέλη, φέρνουν τα παιδιά τις βεβαιώσεις και μπορούν και τις προσκομίζουν σε επίπεδο ευρέσεως εργασίας. Είναι παιδιά που έχουν δουλέψει στη Χάνθη, για παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν αρχηγοί ομάδων και πάει λέγοντας. Και έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές σε αυτό το επίπεδο η τεκμηρίωση τα βοηθάει πραγματικά να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τα τεκμήρια που αποδεικνύουν στον εργοδότη, στον πιθανό εργοδότη, τις ικανότητές τους. Τελευταία, μάλιστα, και είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο εξωτερικό στο πώς όχι μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά, τα soft skills όπως ονομάζονται, αλλά και τα άτυπα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που έχει ίσως μια επαγγελματική, τέλος πάντων, ειδίκευση σε μια οικογενειακή επιχείρηση μέσα, μπορεί να έχει και άτυπα προσόντα που δεν φαίνονται από το πτυχίο του και τώρα πια αναπτύσσεται μια προοπτική στην Ελλάδα να μπορεί σε συνεργασία με φορείς να τα πιστοποιήσει και αυτά και έτσι να αυξήσει τους πόρους του, το κεφάλαιό του, το ανθρώπινο κεφάλαιό του. Αυτό μόνο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Ναι, με το εθνικό πλαίσιο προσόντων και λοιπά, κάποια τέτοια πράγματα θα μπορούν ίσως να πιστοποιηθούν καλύτερα, ενδεχομένως και κάποια skills, κάποιες δεξιότητες πιο, που τώρα πραγματικά δεν μπορούν να αποδειχθούν. Κύριε Μουγκαράκη, θέλατε να πείτε κάτι σε αυτό? Θέλω να πω ότι τα soft skills σε κάθε περίπτωση ο κάθε εργοδότης θα τα αξιολογήσει. Δεν είναι σαν την προϋπηρεσία που θα την επιβεβαιώσει. Απλά σίγουρα στο κομμάτι του CV screening, κάποιος που έχει τελειώσει το οικονομικό και κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε και σαν promotion, σίγουρα είναι ένα συν και δείχνει κάποια χαρακτηριστικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, να πιστοποιούνται, αλλά έτσι όπως λειτουργεί η σημερινή αγορά της Ελλάδας,
δεν αποτελεί όπως το πτυχίο μία επικύρωση, δυστυχώς, να το πω πολύ απλά. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση, ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα μη τυπικά προσόντα, είτε σε συνέντευξη είτε στο βιογραφικό, αν γίνεται μία υπερβολική προβολή του εαυτού μας, δηλαδή αν υπάρχει μία τέτοια περίπτωση, αν θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και αν ναι, πώς θα επιτευχθεί αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει κάποιο. Κύριε Σταματή, η ερώτηση ήταν μήπως τελικά γινόμαστε πολύ υπερβολικοί στον τρόπο που προβάλλουμε τον εαυτό μας. Καμιά φορά είναι οργανωτικός, επικοινωνιακός κλπ. Δηλαδή και η παρουσίαση μήπως θα πρέπει να γίνεται με κάποιο μέτρο. Άκουσα την ερώτηση, ναι. Δεν αισθάνομαι ότι ο όρος είναι η λέξη υπερβολικός, διότι όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας, μιλάμε για τον εαυτό μας. Άρα εκείνη τη στιγμή ο υπεύθυνος επιχείρησης μας ακούει, δεν το θεωρεί υπερφύα να μιλάμε για τον εαυτό μας, γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα θέλει να μάθει. Εκείνο που πρέπει όμως να προσέξουμε είναι αυτά που λέμε για τον εαυτό μας και αυτά που αναφέρουμε, να μπορούμε να τα στοιχειοθετήσουμε με τις εμπειρίες μας και με τα παραδείγματα που θα του φέρουμε. Διότι αν λέει ότι κάποιος είναι πάρα πολύ οργανωτικός και το γράφει, είναι πολύ πιθανό να του δείξει την εξής ερώτηση: πες μας που ήσουν τόσο πολύ οργανωτικός. Οπότε εκεί θα πρέπει να γυρίσει. Αν λοιπόν καταφέρει και στοιχειοθετήσει με ακρίβεια και με συνέπεια και να δείξει ότι ήταν πολύ οργανωτικός, ναι, ας γράψει ότι είναι πολύ οργανωτικός. Αρκεί να μπορεί να το δικαιολογήσει στη στιγμή της συνέντευξης. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας τρόπος δομημένος και θεσμοθετημένος που να πούμε αυτό είναι το μέτρο για να μιλάς για τον εαυτό σου. Όταν κάποιος μιλάει για τον εαυτό του και αυτός είναι ο στόχος της συνέντευξης και του βιογραφικού, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων ότι είναι προκλητικό ή εν πάση περιπτώσει υπερφύαλο. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Να απαντήσω πάνω σε αυτό. Διάβαζα πολύ πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε «Σταματήστε να φορτώνετε με κοσμητικά επίθετα το βιογραφικό σας. Θα συστηνόσασταν ποτέ, δηλαδή αν κάποιος σας ρωτούσε τι κάνεις, με τι ασχολείσαι. Είμαι ταλαντούχος αρχιτέκτονας με δεκαετή πολυεμπειρία και έχω...» Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπως καλό είναι να υπάρχει κάποιο μέτρο στον τρόπο που παρουσιάζουμε τουλάχιστον τον εαυτό μας στο βιογραφικό. Θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το τι έχουμε κάνει, τα προσόντα μας, δηλαδή οργανωτικός, με ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Γιατί, να εξηγούμε, είμαι οργανωτικός, γιατί έχω οργανώσει την τάδε και τάδε ομάδα, έχω δουλέψει, έχω ομαδικό πνεύμα, γιατί έχω δουλέψει με αυτές και αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, πράγματι, ενδεχομένως, στα κοσμητικά επίπεδα, πολυταλαντούχος ή να είναι λίγο υπερβολή. Παρ' όλα αυτά, όμως, εφόσον... θέλουμε, είμαστε σε μια συνέντευξη, πρέπει να κερδίσουμε τον άνθρωπο που μας παίρνει τη συνέντευξη. Νομίζω πως θα πρέπει να σταματήσουμε. Θα υπάρξει και δεύτερη... Ναι, ωραία, τελευταία ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη θέση της φωτογραφίας σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Βάζουμε φωτογραφία μόνο αν μας ζητάει η αγγελία. Την έχουμε μόνη με την φωτογραφία. Είναι καλό να υπάρχει. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Σταματίου. Ναι. Η φωτογραφία δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει. Εάν υπάρχει όμως, φυσικά θα πρέπει να είναι μια φωτογραφία διαβατηρίου, γιατί δυστυχώς έχουμε δει όχι πολλές περιπτώσεις, αλλά έχουμε δει και περιπτώσεις φωτογραφίες που να είναι από διακοπές, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Να είναι μια φωτογραφία διαβατηρίου, όπως λέμε, η οποία βοηθάει στο εξής πρακτικό, ότι έχοντας τη φωτογραφία και το βιογραφικό, ειδικά αυτή την εποχή που παίρνουμε πολλά βιογραφικά, μπορούμε να θυμόμαστε την περίπτωση που έχουμε πάρει μια συνέντευξη πιο γρήγορα, αν κάποιος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι το βιογραφικό. Άρα έχει ένα πρακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το βάλουμε και το 90% των βιογραφικών σήμερα έρχονται χωρίς φωτογραφία και δεν σημαίνει ότι με τη φωτογραφία
θα κερδίσει ή θα χάσει κάποιος κάτι. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, ψάχνουν τον οποίο να το πούμε βάσει τα προσόδου και όχι με βάση το παρουσιαστικό. Εσείς, κυρία Μουγκαράκη, έχετε... Να πω είναι ότι η φωτογραφία συνδέεται και με την επιλογή του βιογραφικού που θα επιλέξετε σαν φορμάτ να κάνετε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει το ελληνικό, το ευρωπαϊκό, το αγγλικό και το αμερικάνικο. Στο αγγλικό και στο αμερικάνικο από τις οδηγίες είναι υποχρεωτικό, δηλαδή τα φορμάτ. Στις άλλες δύο κατηγορίες δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό γιατί συνδέεται με το πλήρη structure που έχουν τα βιογραφικά. Αλλά δεν αποτελεί, όπως είπε και ο κύριος Σταματίου, κάποιο κριτήριο επιλογής ή απόρριψης η φωτογραφία. Έτσι, έχει να κάνει, δηλαδή, καθαρά με το φορμάτ. Λοιπόν, θα σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.